πρόσωπες του πολιτισμού, κυρία εκπρόσωπη του Μοιράς, αγαπητά μέλη του Λυκείου Ελληνίδων. Έφυγε ο παλιός ο χρόνος με πολλά και δυσάρεστα γεγονότα και έφτασε ο καινούριος το 2017. Και ας ευχηθούμε να πάει να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Αρχή του χρόνου με την ελπίδα νέα όσο ποτέ. Σήμερα η ζωή δεν είναι εύκολη. Ας ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής με αγάπη. Γιατί μόνο η αγάπη είναι ικανή να ενώνει τους ανθρώπους. Γιατί η αγάπη δεν έχει όρια. Ξεπερνά τις δυσκολίες. Ας ξεκινήσουμε με την ελπίδα ότι ο νέος χρόνος θα φέρει καλύτερες μέρες. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή χρονιά, ευλογημένη, ειρηνική, με αγάπη, με υγεία και με δημιουργικότητα. Με το κλείσιμο του χρόνου, όπως κάθε χρόνο, σας κάνουμε ένα απολογισμό του έργου και των δραστηριοτήτων του Λυκείου μας για το έτος που πέρασε το 2016. Ξεκινήσαμε τη νέα χρονιά με την επίσκεψη στο γεροκομείο μας, προσφέροντας δώρα στους τρόφιμους. Τους ψυχαγωγήσαμε με τα παραδοσιακά κάλαντα και με χορούς από τα παιδιά του χορευτικού μας. Τον Ιανουάριο έγινε και η κοπή της Βασιλόπιτάς μας. Επίσης, επισκεφτήκαμε το ειδικό σχολείο, ψάλαμε τα κάλαντα στα παιδιά, τα ψυχαγωγήσαμε και τους προσφέραμε βασιλοπιτάκια. Επίσκεψη έγινε και στις φυλακές. Οι κυρίες της φοροδίας μας ψάλαμε τα κάλαντα και τους προσφέραμε γλυκά. Το Φεβρουάριο διοργανώσαμε αποκριάτικο πάρτι για τα μικρά παιδιά των χορευτικών μας ομάδων. Επίσης λάβαμε μέρος στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου μας με το Γαϊτανάκι. Το Μάρτιο καλέσαμε τα μέλη σε Γενική Συνέλευση. Λόγω της αποκριάς παρουσιάσαμε αποκριάτικα έθιμα, τραγούδια και σχετικά δρόμενα και σχετικά εδέσποτα. Επίσης το Μάρτιο το Λύκειό μας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της 7ης και 25ης Μαρτίου. Τον Απρίλιο αναβιώσαμε το έθιμο του Λαζάρου, αναπαράσταση της Ανάστασης του Λαζάρου από τα παιδιά, και προσφέραμε τα παραδοσιακά λαζαράκια που φτιάξαμε οι κυρίες του Δέλτα Σίγμα. Παρουσιάσαμε στην τηλεόραση πώς φτιάχνονται τα βάγια με τις φωλιές και οι σταυροί. Αυτά τα έδειξε το μέλος του Λυκείου μας, η κυρία Διονυσία Γερακιού, η οποία ξέρει και τα φτιάχνει. Στις 5 Απριλίου συμμετείχαμε στην τιμητική εκδήλωση του Κεντρικού Λυκείου των Ελληνίδων για τις καταξιωμένες προέδρους, που ανάμεσά τους ήταν και η επίτιμη πρόεδρός μας, κυρία Περσεφόνη Κουτσουράδη, και παρουσιάσαμε σε βίντεο τη ζωή και τη δράση της για την προσφορά της στο παράρτημά μας. Τη Μεγάλη Παρασκευή, όπως πάντα, κορίτσια του Λυκείου Ελληνίδων, ντυμένα μυροφόρες, πλαισίωσαν τον επιτάφιο και συμμετείχαν στην περιφορά του. Το Μάιο τελέσαμε αρχαιρατικό εσπερινό στο Εκκλησάκι Παναγία Ιελαιμονήτρια. Επίσης, δεχθήκαμε στην ματιοθήκη μας τα παιδιά του πρώτου δημοτικού σχολείου και τους παρουσιάσαμε τις παραδοσιακές φορεσιές, να τις γνωρίσουμε. Στις 23 Ιουνίου, παραμονή τα Ιαλιού του Λαμπαδάρη, αναβιώσαμε το έθιμο του Φανού και του Κλείδων. Παρακαλώ λίγη ησυχία. Τα παιδιά παρουσίασαν παραδοσιακά δρόμενα γύρω από τον Φανό. Επίσης, παρουσιάσαμε το αμήλυτο νερό, ομιλία σχετικά με το έθιμο και χορή από τις παιδικές χορευτικές μας ομάδες. Στις 17 Ιουλίου δώσαμε μια εξαιρετική παράσταση στο Μεσαιωνικό Κάστρο στα πλαίσια των Ιπποκρατίων. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε χορούς από τη Θεσσαλία με καταπληκτικές φορεσιές και άψογη εμφάνιση και χορούς από τα Δωδεκάνησα. Στην εκδήλωση αυτή έλαβε μέρος και το Λύκειο Ελληνίδων Ικαρίας με τους δικούς του παραδοσιακούς χορούς. Μια συνάντηση πολύ ωραία, πολύ φιλική. Τους ξεναγήσαμε στους αρχαιολογικούς μας χώρους την επομένη με ξεναγώ την κυρία Μαρία Παρισίδου. Την ευχαριστούμε. Τον Αύγουστο λάβαμε μέρος με τοπικούς χορούς στην έκθεση παραδοσιακών προϊόντων και δεσμάτων του νησιού μας, στην Μαρίνα. Μια έκθεση που εντυπωσίασε με την ποικιλία των γεύσεων και προϊόντων.
Την 1η του Σεπτέμβρη αναβιώσαμε το έθιμο της αρχιχρονιάς με τα ρόδια στη θάλασσα. Προσφέραμε στις αρχές την αρμαθιά με τα ρόδια και τα άλλα αγροτικά σύμβολα. Τέλος του Σεπτέμβρη έγινε ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων χορού των χορευτικών ομάδων ενώπιον παιδιών και των γονέων. Στις 2 Οκτωβρίου διοργανώσαμε την έκθεση παραδοσιακού κεντήματος «Ασπροκέντημα του Φιλέ και της Βελώνας» στην Εβραϊκή Συναγωγή με μεγάλη επιτυχία. Ήταν το κοντινά ένα μικρό μουσείο, έτσι πιστεύουμε. Δυστυχώς την έκθεση δεν την επισκέφτηκαν όλα τα μέλη μας να γνωρίσουν από κοντά όλα αυτά τα αριστουργήματα που έφτιαχναν οι παλιές κότισες. Ευχαριστούμε τις κυρίες που έδωσαν τα κεντήματά τους. Στο τέλος θα διαβαστεί ένα ποίημα για την έκθεση που έγραψε ένα μέλος μας, η κυρία Έλλη Χόντρου. Μας συγκίνησε και την ευχαριστούμε. Στις 22 Οκτωβρίου δώσαμε συνέντευξη στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Έκφραση, ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Φιλιτά, που αναφερόταν στην έκθεση του παραδοσιακού κεντήματος, στο Λαογραφικό Μουσείο και στην προσφορά και στο έργο του Λυκείου Ελληνίδων. Την επιμέλεια είχε η γραμματέας του, η κυρία Μαρία Παρισίδου, που την ευχαριστούμε. Την 28η Οκτωβρίου, το Λύκειό μας συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου. Τον Δεκέμβριο, γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ανδρέα, αναβιώσαμε το έθιμο με τα Βάρβαρα και τους Λουκουμάδες και προσφέραμε αυτά τα ωραία δέσποτα στους καλεσμένους μας. Στις 4 του Δεκέμβρη, συμμετείχαμε στο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που διοργανώνει ο Δήμος Κο, με παραδοσιακά γλυκά και ποτά και χειροποίητα έργα προσφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε τον κύριο Σάκη Γερακιό για τις χειροποίητες κατασκευές του. Μέρος των εισπράξεων από το παζάρι δόθηκαν στην Ιερά Μητρόπολη για την ενίσχυση του συσιτίου της αγάπης. Στις 6 Δεκεμβρίου, γιορτή του Αγίου Νικολάου και Πολιούχου μας, λάβαμε μέρος στη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου με τοπικές ενδυμασίες. Τη χρονιά αυτή παραγγείλαμε άλλη μια φορεσιά Μαρίας, 6 βρακάδικες ζώνες υφαντές και φτιάξαμε και 6 βρακάδικους κούφους. Η ματιοθήκη μας συχνά θέλει ανανέωση γιατί έχει ελλείψεις. Επίσης, τυπώσαμε 200 ημερολόγια με τα ασπροκεντήματα και παρακαλούμε να μας ενισχύσετε αγοράζοντάς τα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λειτουργούν τα παιδικά τμήματα χορού με την δασκάλα μας την κυρία Αρετή Φράγκου και κάθε Τετάρτη απόγευμα τα τμήματα κυριών και ανδρών με τον κύριο Μανώλη Χαλκιδιό. Τους ευχαριστούμε πολύ για την καλή δουλειά που κάνουν. Σας παρακαλούμε να ενισχύετε τα τμήματα χορού με την παρουσία σας και την παρουσία των παιδιών σας. Είναι σπουδαίο το έργο που επιτελεί το Λύκειό μας. Τώρα, το Φεβρουάριο θα ξεκινήσουμε μαθήματα ασπροκεντήματος και υφαντικής. Βρήκαμε τις κατάλληλες κυρίες γι' αυτό. Μάλιστα, η κυρία, μία κυρία που είναι για το ασπροκέντημα, κυρία Κατερίνα Γιαναράκη. Ναι. Είναι για το ασπροκέντημα και μία άλλη κυρία που θα αναλάβει την υφαντική. Παρακαλούμε όσες κυρίες επιθυμούν να μάθουν το κέντημα, να μας το δηλώσουν, να παίρνουν στα τηλέφωνά μας για να τους ορίσουμε και την ημέρα που θα ξεκινήσουμε. Τα μαθήματα θα γίνονται στο 7ο Δημοτικό Σχολείο που έχει ανακαινιστεί. Η Σχολική Επιτροπή μας παραχώρησε μία αίθουσα για το σκοπό αυτό και την ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο ΚΟΣ, τον κύριο Νίκο Πουλιού και τον διευθυντή κύριο Χατζηστέργο για τη δωρεά παραχώρηση της αίθουσας. Επίσης, ευχαριστούμε την κυρία Πολίνα Συμφωνιού για το χρυσό φλουρί της Βασιλόπιτας που με πολύ αγάπη μας προσφέρει κάθε χρόνο. Της ευχόμαστε να είναι πάντα καλά. Ευχαριστούμε την κυρία Ντίνα Πατρίου για την αυθεντική παραδοσιακή φορεσιά, το καβάδι, που μας χάρισε. Και μάλιστα ερχόμαστε σε επαφή τώρα να πάρουμε μία κούκλα για να τοποθετήσουμε τη φορεσιά αυτή.
Ευχαριστούμε την κυρία Νίτσα Σταματιάδη για τα μπισκότα που μας χάρισε, μας πρόσφερε στην πίτα μας και που αγαπά και συνδράμει πάντοτε το λύκειό μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του λυκείου μας και όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Τα λύκεια των Ελληνίδων, με τη διαρκή προσφορά τους, είναι οι πυρήνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η ελληνική παράδοση. Είναι σημαντικό να στηρίζουμε την καθημερινότητά μας στις παραδόσεις, στα ήθη και στα έθιμά μας που αποτελούν τις ρίζες μας. Σκοπός μας να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί τα παιδιά είναι το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου. Και πάλι σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και χαρά. Και οικογενειακή ψυχή. Θα παρακαλέσω την κυρία Αρνή να διαβάσει το ποίημα της κυρίας Έλλης Χόδα. Λίγη ησυχία μόνο. Πες τέτοιους να μην μιλάνε, να κάνουν ησυχία. Παρακαλώ λίγη ησυχία, παρακαλώ για να ακουστεί το ποίημα και το email που έστειλε η κυρία Μπούρα Ευαγγελία από Αθήνα για την έκθεση. Το ποίημα της κυρίας Έλλης Χόνδρου. Η έκθεση μας έδωσε χαρές και συγκινήσεις μανάδων και γιαγιάδων μας γλυκές οι αναμνήσεις. Μετάξια, τλάζια και λινά, χασέντες και δανδέλες, όλα με τα χεράκια τους κεντούσαν οι κοπέλες. Τον πόθο κάθε κοριτσιού να φτιάχνει τα πλικιά του και με τον τόπο το έθιμο να βλέπει πεθερά του. Λάμπες, λιχνάρια είχαν για φως και προκοπή μεγάλη. Τη μέρα κάναν τις δουλειές, σχεδίαζαν το βράδυ. Όλα κορψοτεχνήματα, καθαροδουλεμένα, όλα τους στο νοικοκυριό, στα χέρια κεντυμένα. Κατάθεση στη μνήμη τους για όσες έχουν φύγει, αφήνοντας στα χέρια μας τις τέχνες στο στολίδι. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω το μικρόφωνο. Από την κυρία Μπούρα, να διαβάσουμε λίγο το email. Συγχαρητήρια στο Λύκειο Ελληνίδων ΚΟ για την έκδοση του ημερολογίου 2017 από την έκθεση παραδοσιακού κεντήματος Ασπροκέντημα του Φιλέ και της Βελώνας. Η ιστορία του τόπου μας γράφεται βελονιά-βελονιά. Κάθε βελονιά και μια ευχή. Ένα όνειρο, μια αγάπη, ένα τραγούδι, ένα ποίημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γεμάτο δάκρυα λατρείας και σεβασμού σε αυτές τις μανάδες και τις γιαγιάδες που με τα χρυσά χεράκια τους, το ταλέντο, την αγάπη και την υπομονή τους μας δίδαξαν πώς να πορευόμαστε στη ζωή. Οι αγαπημένες συμπατριώτισσες με την προσφορά των κεντημάτων τους στην έκθεση, αριστουργήματα και μίλια, έκαναν το μεγαλύτερο μνημόσυνο στους δικούς τους ανθρώπους. Αγαπητή μου Πρόεδρε, κυρία Αργυρό Κατσίλη και αγαπητά μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων ΚΟ, σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και να συνεχίσετε με το ίδιο μεράκι και αγάπη τη δημιουργική παρουσία σας στον χώρο της παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου μας. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, Ευαγγελία Κεφαλιανού Ιμπούρα, επίτιμη Πρόεδρος Ένωσης ΚΟ Αθηνών ο Ιπποκράτης. Thank you.